Να καλημερίσουμε τον καθηγητή διεθνών σχέσεων, τον κύριο Γιάννη Βαλινάκη. Καλή σας ημέρα. Γεια σας, κύριε Βαλινάκη. Και τον αντιστράτηγο αποστρατεία, τον κύριο Λάμπρο Τζούμι. Καλημέρα, στρατηγέ. Καλημέρα και σε εσάς. Καλημέρα, στρατηγέ. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Βαλινάκη, να ξεκινήσουμε από ένα δικό σας πρώτο σχόλιο. Τι σημαίνει τώρα αυτή η στάση της Προέδρου και της νέας ηγεσίας στη Βόρεια Μακεδονία? Του Πρωθυπουργού. Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο έπρεπε να το βλέπαμε από καιρό ότι έρχεται. Ναι. Δεδομένου ότι η συμφωνία υπεγράφει από την σοσιαλιστική τότε κυβέρνηση του Βόρειου γείτονά μας και το ΒΜΡΟ, η εθνικιστική πλευρά, είχε ήδη από το παρελθόν δείξει και κατά τη διάρκεια της δικής μας κυβέρνησης 2004-2009 δείξει δείγματα ενός ακραίου εθνικισμού. Και άρα ήταν αναμενόμενο ότι θα προσπαθούσε με κάποιο τρόπο να ανατρέψει τη συμφωνία αυτή. Ναι, αλλά και εμείς εδώ δεν την ψηφίσαμε, αλλά είμαστε της λογικής ότι το κράτος έχει συνέχεια. Πολύ σωστά λέτε. Υπάρχει αυτή η βασική αρχή του διεθνούς δικαίου και της διεθνούς συνύπαρξης, pacta sunt servanda, πρέπει να σεβόμαστε τις συμφωνίες. Εδώ λοιπόν φαίνεται ότι η κυβέρνηση των Σκοπίων θα προσπαθήσει με διάφορα τερτύπια από τη μια μεριά να μην καταγγείλει επισήμως την συμφωνία αυτή, άλλωστε δεν είναι και δυνατή αυτή η καταγγελία έτσι απλά, αλλά και από την άλλη μεριά να μην τη σεβαστεί. Θα έχουμε δηλαδή μια προσπάθεια με διάφορες, αν θέλετε, ακροβασίες λεκτικές και κινήσεων διπλωματικών. Ναι. Θα προσπαθήσει να απομακρυνθεί από τη χρήση του όρου Βόρεια Μακεδονία και να επιμείνει στο σκέτο Μακεδονία, πράγμα που βέβαια είναι μια πολύ αρνητική εξέλιξη. Και εδώ και αυτό που μας λέει, συγγνώμη τώρα κύριε καθηγητά, αυτό που μας λέει τώρα και ο Πρωθυπουργός, λέει αν δεν σας αρέσει οι Έλληνες, πηγαίνετε στο δικαστήριο της Χάγης και χθες, ναι, όχι μόνο αυτό, είπε ότι εμείς θα έχουμε τα σύμβολά μας, το Μέγα Αλέξανδρο, θα ονομάζουμε όπως θέλουμε τις πλατείες μας, τα αεροδρόμια μας. Εδώ μιλάμε για μια καταστρατηγική ολική της συμφωνίας. Μπορεί η Ελλάδα να το προσβάλλει όλο αυτό? Ναι, δεν νομίζω ότι η Ελλάδα στο μυαλό της έχει ως πρώτη προτεραιότητα να πάει στο, να καταγγείλει τη συμφωνία. Ναι. Ούτε καν, αν θέλετε, να πάμε στο διεθνές δικαστήριο. Νομίζω ότι η προσπάθεια που θα καταβάλει η ελληνική πλευρά θα είναι πολιτική, μέσω κυρίως της ευρωπαϊκής πορείας των Σκοπίων. Όμως εδώ χρειάζονται δύο παρατηρήσεις. Η μία είναι ότι τα Σκόπια δεν ενδιαφέρονται και πάρα πολύ για την ευρωπαϊκή πορεία, δεδομένου ότι περιμένουν ήδη πολλά χρόνια αυτή η καθυστερή και βλέπουν πολλά ζητήματα. Το κυριότερο όμως είναι ότι στην αντιπαράθεση την καινούργια με τη Βόρεια Μακεδονία, αυτό που θα μετρήσει πολύ θα είναι η θέση και η στάση των τρίτων χωρών, δηλαδή των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ναι, αλλά και οργάνων όπως ο ΙΕ ή η Κομισιόν. Δηλαδή όλο αυτό το παιχνίδι που θα γίνει στους επόμενους μήνες, φαντάζομαι, mm-hmm, θα έχει σχέση με την προσπάθεια των μεν δυτικών να μην χαρίσουν, σε εισαγωγικά το χαρίσουν, τα Σκόπια στη Ρωσία ή άλλους παίκτες στην περιοχή, διότι είναι μία παράμετρος στην οποία έχουν στο μυαλό τους, και από την άλλη να την πείσουν παρόλα αυτά να σεβαστεί τη συμφωνία. Βλέπω όμως από τις πρώτες αντιδράσεις, όπως χθες από τον Υφυπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, ότι είναι πολύ άτονες, αν θέλετε, ναι, και διστακτικές αυτές οι θέσεις. Δεν ήταν κατηγορηματικές. Μιλούσαν μόνο για την ευρωπαϊκή προοπτική των βορείων γειτόνων μας, της Βόρειας Μακεδονίας. Θα δούμε αν αυτό θα συνεχιστεί ή θα αλλάξει, αλλά πάντως πολλά θα εξαρτηθούν ακριβώς από τη στάση των τρίτων, δεδομένου ότι η δική μας στάση είναι λίγο πολύ δεδομένη, αλλά και η καινούργια αμφισβήτηση της συμφωνίας από τους βόρειους γείτονες επίσης. Μάλιστα. Τώρα, κύριε Τζούμι, να πάμε λίγο στα του Ερντογάν, γιατί χθες είχαμε, δεν ξέρω αν σας προκαλεί εσάς έκπληξη, το γεγονός ότι ουσιαστικά πήρε την αρμοδιότητα, την εξουσία για το κάζους Μπέλι, κήρυξης πολέμου από το Υπουργικό Συμβούλιο, πάνω του. Είναι κάτι το οποίο σας προκαλεί εντύπωση και τι σημαίνει, γιατί το έκανε αυτό τώρα σε αυτή τη χρονική συγκυρία? Νομίζω ότι από το 16 και μετά, δηλαδή μετά το στρατιωτικό πραξικόπημα, ο Τούρκος Πρόεδρος προσπαθεί να συγκεντρώσει όλο και περισσότερες αρμοδιότητες στον ίδιο. Ναι. Περισσότερο νομίζω εντάσσεται ενδεχομένως στην στρατηγική του εξαναγκασμού που ασκεί η Τουρκία απέναντι στη χώρα μας. Δηλαδή ότι εγώ είμαι έτοιμος να πάω ακόμη και σε πολεμική σύραξη με την Ελλάδα, με τη χώρα σας. Άρα λοιπόν, προκειμένου να μην καταλήξουμε σε έναν πόλεμο, θα πρέπει να αναγκαστείτε σε ένα συμβιβασμό ο οποίος θα είναι επώδυνος.
Αυτό είναι περισσότερο. Δηλαδή δεν θα άλλαζε και κάτι εάν την πολεμική αναμέτρηση ανάμεσα στη χώρα μας, στην Τουρκία ή σε κάποια άλλη χώρα, θα την αποφάσιζε ένα υπουργικό συμβούλιο το οποίο ελέγχεται απόλυτα από τον Τούρκο. Α, το κάνει για λόγους, ας πούμε, υπερσυγκέντρωσης πάνω στο πρόσωπο του Σουλτάνου. Υπερσυγκέντρωση, ναι. Θα περίμενε βέβαια να το... περισσότερο ναι. να ασκεί μια στρατηγική πιέσεων, απειλών και εκβιασμού απέναντι στη χώρα μας. Ναι. Δεν έχουμε ήρεμα νερά. Δεν έχει βελτιωθεί η σχέση. Δεν έχουν κοπάσει λίγο οι απειλές αυτές. Γιατί τώρα, γι' αυτό μου κάνει εντύπωση χρονική συγκυρία. Τότε, αν θέλετε, μετά το πραξικόπημα στο οποίο αναφερθήκατε, θα το καταλάβαινε κανένας. Ή το 2020 που η κατάσταση ήταν ιδιαίτερος τεταμένη και με το Oruç Reis. Τώρα γιατί? Δεν άλλαξε κάτι, νομίζω, σε σχέση με την Τουρκία. Τα ήρεμα νερά μπορεί να είναι σε επίπεδο ρητορικής. Να μην ακούμε δηλαδή αυτές τις λεκτικές κορώνες ότι θα έρθω μέρα, θα έρθω νύχτα, θα σας στείλω πυράβλους κλπ. Όπως επίσης υπάρχει μια ύφεση στον αέρα, ναι, τις παραβιάσεις και τις υπερπτήσεις. Αλλά σε όλα τα άλλα δεν έχει αλλάξει κάτι. Να σας πω ότι πέρυσι είχαμε 1.650 παραβιάσεις των εθνικών χωρικών υδάτων. Δηλαδή μπήκανε μέσα κάτω από τα 6 μίλια οι Τούρκοι και προσπαθήσαν να εμβολήσουν και σκάφη. Δηλαδή μπήκανε, ναι, μέσα σε χώρο ελληνικής κυριαρχίας. Και συνεχίζονται οι διεκδικήσεις τους χωρίς να έχει η Τουρκία αφαιρέσει κάτι πάνω από το τραπέζι. Δηλαδή το ιδεολόγημα της γαλάζιας πατρίδας μας το λέει συχνά, συνέχεια. Τώρα μάλιστα το καθιερώνει και ως μάθημα στα σχολεία. Ναι. Το πολιτικό μνημόνιο ισχύει. Αυτές οι ενέργειες που γίνονται από την πλευρά της Λιβύης, το διάβημα για τις έρευνες νότια και νοτιοδυτικά της Κρήτης, είναι ενορχιστρωτής η Άγκυρα. Και όλοι αυτοί οι πολυμέτωποι επίθεσεις και προκλήσεις που δεχόμαστε είτε από την Αλβανία, είτε από τη Λιβύη, είτε ακόμη και από τα Σκόπια, έχουν ενορχιστρωθεί στην Άγκυρα. Δεν έχει αλλάξει κάτι με την Τουρκία. Τα ήρεμα νερά, επειδή αυτή τη στιγμή συζητάμε για θέματα χαμηλής πολιτικής. Όταν θα μπούμε στα βαθιά νερά, στα βαθιά ζητήματα των ελληνοτουρκικών διαφορών, νομίζω και έρχεται σε επανέλθει. Να μας πει και ο κύριος Βαλινάκης πάνω σε αυτό την άποψή του. Κύριε Βαλινάκη, συμφωνείτε? Βεβαίως, κάτω από το ήπιο κλίμα και τα ήρεμα νερά, ο Καχαρίας αλωνίζει. Έτσι. Η Τουρκία ετοιμάζεται για επόμενο γύρο κρίσεων με την Ελλάδα. Ναι. Εποφελείται από αυτή την περίοδο για να βελτιώσει τη δυνατότητά της να πάρει από τη Δύση τεχνολογία, όπλα, χρήματα, πολιτική αναγνώριση, όλα αυτά τα οποία είχε στερηθεί όταν λίγο την είχαν βάλει στην άκρη. Άρα την βοηθάμε με τον τρόπο αυτό, αφελά μας θα έλεγα, σε αυτόν τον στόχο, αν και τέτοια λάθη δεν επιτρέπονται στην εξωτερική πολιτική. Και από την άλλη μεριά εμείς αρχίζουμε να έχουμε την ψευδαίσθηση ότι θα λύσουμε τα προβλήματα με την Τουρκία, διότι η Τουρκία θα δει κάποια μέρα το φως της, ακούω και τέτοια αφηγήματα, και θα καταλάβει μόνη της το πρόβλημα το οποίο έχει δημιουργήσει η ίδια στον εαυτό της, να, θα αποσύρει δηλαδή τις διεκδικήσεις της και θα πάμε σαν καλοί γείτονες στα διεθνή όργανα, στο Διεθνές Δικαστήριο. Επιφυλακτικοί και οι δύο. Και οι δύο είστε πάρα πολύ επιφυλακτικοί. Λοιπόν, λίγο πριν να σας αφήσουμε, κύριε καθηγητά, έχουμε ένα παγκόσμιο θέμα. Έχουμε την αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους. Είναι σχεδόν πρώτο θέμα σε όλο τον κόσμο. Από την Ισπανία, την Ιρλανδία και την Νορβηγία. Το Ισραήλ αντέδρασε, απέσυρε τους πρεσβευτές του από αυτές τις χώρες. Μαθαίνουμε ότι ετοιμάζονται και άλλες χώρες για αυτήν την αναγνώριση. Τι πρέπει να κάνει η Ελλάδα? Η Ελλάδα έτσι κι αλλιώς έχει αναγνωρίσει το Παλαιστινιακό κράτος, αλλά από την άλλη μεριά αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα γενικότερο πρόβλημα για το τι θα κάνει συνολικά η Ευρώπη. Η Ευρώπη είναι διχασμένη, άρα αυξάνεται το κύμα υπέρ της αναγνώρισης του Παλαιστινιακού κράτους και από άλλους Ευρωπαίους, και γενικότερα θα πρέπει να πούμε ότι έχει απομείνει η Δύση, η οποία ως συγκροτημένη, αν θέλετε, συγκροτημένο μπλοκ ακόμα στηρίζει το Ισραήλ. Εμείς έχουμε ειδικούς λόγους να στηρίζουμε το Ισραήλ, στρατηγικούς, τους οποίους τον τελευταία χρόνια έχουμε αναπτύξει ιδιαίτερα στον ενεργειακό και διπλωματικό τομέα. Κακά τα ψέματα, βλέπουμε το Ισραήλ ως έναν δυνάμη σύμμαχο κατά της Τουρκίας σε μια δύσκολη στιγμή. Αλλά από την άλλη μεριά βεβαίως τα όσα γίνονται, τα υπερβολικά από την πλευρά της κυβέρνησης του Ισραήλ, βρίσκουν ένα κύμα
μεγάλης αντίστασης και αντίδρασης σε πολλά τμήματα του ελληνικού λαού. Και αυτό είναι κάτι που βεβαίως το λαμβάνει υπόψη της η κυβέρνηση, χωρίς πιστεύω από την άλλη μεριά, τουλάχιστον ως προς το επόμενο χρονικό διάστημα, να είναι έτοιμη να αλλάξει τη στρατηγική της. Να κλείσουμε με τον κύριο Τζούμη. Ένα δικό σας σχόλιο για αυτό το βίντεο. Πραγματικά δόθηκε στη δημοσιότητα από την πλευρά του Ισραήλ. Το βίντεο με τις γυναίκες που... Σφανταρίνες. Που βιάζονται και είδαμε με τα αίματα στο πρόσωπο και στο κορμί τους. Πραγματικά ήταν σοκαριστικό, κύριε Τζούμη. Νομίζω ότι ήταν ένα σοκ το οποίο προκλήθηκε και στο ίδιο το κράτος του Ισραήλ, που δεν περίμενε κάτι τέτοιο, δεν είχε συνηθίσει σε όλα αυτά. Και νομίζω ότι το επόμενο διάστημα, τουλάχιστον για ένα εξάμηνο ακόμη, θα υπάρχει αυτή η ένταση στην περιοχή που είναι και δημιουργεί και μια τεράστια ανθρωπιστική κρίση για τον Παλαιστινιακό λαό, θα πρέπει να πούμε, διότι δεν είναι όλοι τρομοκράτες στη Παλαιστίνη. Είναι η Χαμάς, η οποία σε πολύ μεγάλο βαθμό δημιουργεί όλο αυτό το πρόβλημα. Εάν οι Ισραηλοί, που κατά πάσα πιθανότητα αυτό θα γίνει, θα συνεχίσουν τις επιχειρήσεις τους στη Ράφα, μιλάμε για περίπου για 1 εκατομμύριο ανθρώπους, οι οποίοι θα πρέπει να μετακινηθούν, και όλος αυτός ο κόσμος ενδεχομένως θα δημιουργήσει και μεταναστευτικές προσφυγικές ροές και για τη χώρα. Το Ισραήλ έχει καταφέρει και πληρώσει από το 1948, όταν συγκροτήθηκε, επειδή εφαρμόζει ένα δόγμα που είναι του δυσανάλογου χτυπήματος, προκειμένου να δημιουργεί φοβικά σύνδρομα. Δηλαδή, όταν δέχεται μια προσβολή, η απάντηση είναι σε δυσανάλογο χτύπημα, και αυτό κάνει και τώρα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή βρίσκονται στα χέρια της Χαμάς περίπου 150 όμηροι ακόμα. Η Χαμάς δεν έχει εξουδετερωθεί. Ήταν οι δύο στόχοι που έφτασαν αρχικά το Ισραήλ. Άρα νομίζω ότι θα συνεχίσει η επίκληση. Κύριε Τζούμη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Βαλινάκη. Να είστε καλά, κύριε καθηγητά. Την καλημέρα μας.